Dr. Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη είναι ένα από του κορυφαίου ρομποτικού χειρουργού και αυτό φαίνεται με την πρόσφατη διάκριση που είχε, την οποία έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε σήμερα εδώ. Γιατρέ, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για τον χρόνο σα σήμερα. Είμαστε εδώ γιατί έχετε ακόμα μια πολύ σημαντική διάκριση, την οποία θέλουμε να μα πείτε δύο λόγια παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Πολύ σημαντική αυτή η στιγμή που ζούμε οι δυο μας, ε, κύριε Σπύρου, αγαπημένο μου Κωστή. Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για μένα προσωπικά, για την ομάδα μου και για το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και κατ' επέκταση για τους γιατρούς, τους Έλληνες και τη χώρα μας, το ότι η κατασκευάστρια εταιρεία της ρομποτικής τεχνολογίας Da Vinci, ε, πρόσφατα εδώ και λίγες μέρες μου ανακοίνωσε ότι με θεωρούν κορυφαίο ρομποτικό για την γενική χειρουργική χειρουργό ε, για όλη την Ιφίλιο. Αυτό προκύπτει λόγω των ε, πολλών επεμβάσεων που έχουμε κάνει, πολλών χιλιάδων επεμβάσεων, της ε, διάρκεια που έχουμε ήδη εφαρμόσει την ρομποτική τεχνική που ξεκινάει από το 2006 και μετά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το, την ποικιλία των επεμβάσεων που περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις επεμβάσεις για όλα τα όργανα κοιλιάς, με αποτέλεσμα η εταιρεία που παρακολουθεί και το τεχνικό κομμάτι των επεμβάσεων, το είδος των εργαλείων που χρησιμοποιούμε, την ώρα της κάθε επέμβασης, το αν οι ίδιοι ασθενεί χρειάζονται ξανά χειρουργείο ή όχι γιατί έχουν κάποια επιπλοκή, την αποκατάσταση του προβλήματός τους, το γενικότερο αποτέλεσμα αλλά και την ικανοποίηση των ασθενών. Βάσει αυτών, ε, έκαναν αυτή την επιλογή και μου έδωσαν ένα βραβείο το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Από την άλλη μεριά, είναι μια ισχυρή δύναμη και πάλι ένα πρόξιμο για να συνεχίσουμε αυτή τη προσπάθεια για το άριστο αποτέλεσμα. Που στη δική μου την ειδικότητα έχει να κάνει με το να γίνεται καλά ο κόσμος αυτοί που έρχονται και μας εμπιστεύονται για τα χειρουργικά τους προβλήματα να φύγουν από το νοσοκομείο καλά. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει όχι μόνο με την σκέψη και με το μυαλό και την διάγνωση και την απόφαση που θα κάνουμε ως χειρουργοί για να μπει κάποιος στο χειρουργείο, και με το τεχνικό κομμάτι που έχει να κάνει με το τι κάνουμε μέσα στο χειρουργείο. Να πούμε ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, μια και η εταιρεία που σα βραβεύει είναι η κορυφή εταιρεία που φτιάχνει τα ρομποτικά αυτά μηχανήματα, τα Vinci, έτσι. Η εταιρεία αυτή είναι η μόνη αυτή τη στιγμή. Έχουν ξεκινήσει κάποιε άλλε, αλλά το 99% των συστημάτων ρομποτική χειρουργική σήμερα στον κόσμο είναι τα συστήματα DaVinci που προέρχονται από την ίδια εταιρεία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το ότι η εταιρεία ίδια δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση των γιατρών και εγώ έχει τύχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να είμαι εκπαιδευτή, να είμαι επιβλέπων, που σημαίνει πρόκτορ, δηλαδή επιβλέπω χειρουργού σε άλλα νοσοκομεία άλλων κρατών στην Ευρώπη, στην Αγγλία, αλλά και κατ' επέκταση σε άλλα κράτη όπου με καλούν, να είμαι επιβλέπων χειρουργός, που σημαίνει ότι αναγνωρίζει τι δυνατότητε του χειρουργού, που μπορεί να είναι αυτός ο οποίος θα επιβλέψει έναν άλλο χειρουργό, ένα άλλο νοσοκομείο, μια άλλη ομάδα χειρουργική. Και αυτό έχει να κάνει και με, την, με τους πιλότους, όπως ξέρετε. Δεν μπορεί ένα πιλότος που μόλις εκπαιδεύτηκε να πετάξει ένα αεροπλάνο, πρέπει να υπάρχει μαζί του ένας πιο έμπειρος και πιο καταρτισμένος πιλότος. Ήδιο, ίδιο, περίπου παράδειγμα ακολουθείτε εδώ. Και για τη χειρουργική είναι πολύ σημαντικό, γιατί η ευθύνη του εκπαιδευτού και του επιβλέποντος είναι πάρα πολύ μεγάλη, εξίσου σημαντική με τον χειρουργό. Επομένως πρέπει το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό με την επίβλεψη του χειρουργού που δίνει τη δυνατότητα στον χειρουργό που τώρα ξεκινά να κάνει σωστά την επέμβαση. Να πούμε μια και είπατε για πιλότους ότι και εσείς έχετε 3.500 επεμβάσεις όπω ε, όπως θα έλεγε ένας πιλότος 3.500 ώρες πτήσης ε, και 16.000 και πλέον ε, λαπαροσκοπικέ. Είναι σωστά. Είναι σωστό. Είναι η εμπειρία μου στη λαπαροσκοπική, χειρουργική γιατί η ρομποτική είναι η εξέλιξη της λαπαροσκοπικής. Η ρομποτική, η λαπαροσκοπική μου εμπειρία είναι ήδη περισσότερη από 16.500 16 επεμβάσεις που μαζί με τις 3.500 περίπου επεμβάσεις ρομποτικές είναι γύρω στις 20.000. Τώρα θέλω να διευκρινίσω κάτι. Όταν λέμε αυτόν τον αριθμό εννοούμε σε 20.000 ασθενείς έχω επέμβει. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι έχω κάνει 20.000 επεμβάσει. Μπορεί να έχω κάνει πολύ περισσότερε, που συνήθω είναι συνδυασμό επεμβάσεων μέσα στο, στην κοιλιά, ειδικά που είναι τα όργανα πολλά. Οπότε εκεί αυτό το μελετάει η επιστήμη και λέει: Ωραία, έκανε μια επέμβαση στη σχολικό ιδί, Αλλά αν βρήκε και κάτι άλλο, ή αν ήξερε από πριν και αυτό το, το συνδυάζει και κάνει αυτό για εκείνο, με αποτέλεσμα πολλέ φορέ ο αριθμό επεμβάσεων πραγματικά να είναι πολύ περισσότερος. Εμείς οι χειρουργοί μιλάμε για ασθενεί και αυτό είναι που έχει σημασία. Τώρα, να πάμε στα ωφέλη της ρομποτικής ε, επέμβαση για τον ασθενή. Ποια είναι αυτά? Τεράστια. Η ρομποτική χειρουργική αναπαράγει την ανοιχτή χειρουργική. Δηλαδή, μπορούμε με την εικόνα που έχουμε καταρχάς, την τρισδιάστατη που βλέπουμε στο εσωτερικό του σώματος, ώστε να είμαστε μέσα με τη μεγέθυνση που μπορεί να είναι όσοι εμείς θέλουμε. Να έχουμε τη δυνατότητα με τα εργαλεία που στο άκρο του, στο τελευταιο ενα 1-1,5 εκατοστό μπορούν και κινούνται όπως τα κινώ εγώ δηλαδή ο χειρουργός όπως είναι τα χέρια μας, δηλαδή η πυχιοκαρπική μας άρθρωση και τα δάχτυλά μας. Έχουμε τέτοιες δυνατότητες να μπορούμε να κινούμε τα εργαλεία από την κονσόλα που κάθομαι μέσα στο σώμα το ανθρώπινο, ούτως ώστε να κάνω τα δύσκολα εύκολα. Τι σημαίνει αυτό, όταν δεν έχω τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορώ να λύσω τα δύσκολα προβλήματα, αυτό σημαίνει πιο επικίνδυνο. Για το αποτέλεσμα που θέλουμε για τον ασθενή. Πιο πολλέ πιθανότητε επιπλοκών. Όταν έχω αυτό που χρειάζεται και έχω και τη γνώση και την εμπειρία και την εκπαίδευση και τη δυνατότητα να εκτελέσω την επέμβαση, τότε είναι κατανοητό. Είναι αυτονόητο ότι αν έχω ένα GPS και ταξιδεύω σε ένα ταξίδι που ίσω πάω και για πρώτη φορά, τότε θα μου είναι πιο εύκολο να φτάσω στο προορισμό μου και πιο γρήγορα και πιο ασφάλεια, με μεγαλύτερη ασφάλεια παρά να ψάχνω το χάρτη και να οδηγού και να πηγαίνω. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη. Και αυτό λέγω στον κόσμο και στα μαθήματα που κάνω, στου φοιτητέ και στου νεότερου γιατρού συναδέλφου μου, ότι η τεχνολογία είναι για να αυξήσει τι δυνατότητε, το ταλέντο, αν θέλετε, του χειρουργού για να φτάσει στο άριστο αποτέλεσμα. Δεν έχουμε λοιμώξει. Αφού δεν έχουμε το μη, άρα δεν έχουμε λοιμώξει. Δεν έχουμε απώλεια αίματος άμα στάζει αίμα από ένα χειρουργικό, ογκολογικό χειρουργείο, μεταφέρει κύτταρα μέσα στο σώμα. Οπότε δεν έχουμε αυτό το θέμα. Δεν έχουμε συμφύσεις μετά την επέμβαση. Άρα δεν έχουμε ξανά πρόβλημα με πόνους και ξανά χειρουργία. Δεν έχουμε μεταχειρητικές σκύλες, αφού δεν έχουμε τομή. 20% των ανθρώπων που κάνουν τομή έχουν κύλη Άμα λοιπόν εμεί έχουμε αποφύγει όλα αυτά, για σκεφτείτε τον πόνο, τα βάσανα του ξανά χειρουργείου, το να κρέμετε κάτι εδώ πέρα έξω από την επέμβαση την ίδια, η οποία έλυσε το πρόβλημα μεν, αλλά δημιούργησε ένα τεράστιο. Σε τι μα φταίει το κοιλιακό τείχομα να το κόψουμε στα δύο. Δεν έχουμε χρόνιο πόνο. Πόσο κόσμο υποφέρει επειδή έχει μια ολή από μια παλιά επέμβαση. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Και από την άλλη μεριά, αφού δεν βάζουμε τα χέρια μα μέσα στο σώμα, που είναι και μια αντίληψη λάθο ότι άμα τα βάλουμε είναι καλύτερα. Όχι, δεν θέλω να τα βάλω. Βλέπω, μεγενθύνω και πάω στοχευμένα στο σημείο που πρέπει για να δώσω λύση στο πρόβλημα. Και αυτό διευκολύνει και εμένα το χειρουργό και για το αποτέλεσμα. Λίγο πολύ μου έχετε απαντήσει την επόμενη ερώτηση, η οποία είναι ποιου κινδύνου ελοχεύει η επιλογή ενό ασθενή να πάει σε μια α, κλασική επέμβαση, να το πω έτσι, ή σε μια ρομποτική. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ είμαι γενικός χειρουργός που κάνω ανοιχτή, κάνω λαμπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική. Γνωρίζω δηλαδή όλες τις εναλλακτικέ λύσεις. Σε κάποιον άνθρωπο που οποίος σταθεί με ένα πρόβλημα χειρουργικής φύσης που πρέπει εγώ να του δώσω την κατάλληλη και την πιο ε, αποτελεσματική τεχνική, θα επιλέξω μεταξύ αυτών ποια είναι η πιο ασφαλής. Πριν από 15 χρόνια θα έλεγα ότι μέχρι 30-40% των επεμβάσεων γίνονται ρομποτικά. Τώρα λέω 90%, και, 90 πάνω ρομποτικά. Ή λαπαροσκοπικά βέβαια, γιατί και η λαπαροσκοπική είναι σε εφαρμογή και ειδικότερα με την τεχνολογία που έχουμε εδώ που είναι τρισδιάστατη εικόνα και αυτή μας δίνει δυνατότητες αλλιώτικες από ό,τι παλιότερα, αλλά κυρίως η ρομποτική μας επιτρέπει σχεδόν όλες τις επεμβάσεις να τις κάνουμε με τι νέε τεχνικέ και τι νέε τεχνολογίε τώρα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να ξέρει ο χειρουργό όλε τι τεχνικέ, να είναι εξοπλισμένο το νοσοκομείο με την τεχνολογία, και εκεί είναι που μπαίνει το θέμα κόστου που σίγουρα θα συζητήσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι η δική μου δουλειά. Η δική μου δουλειά δεν είναι να πω αν είναι ακριβό. Από την ώρα που μπαίνει κάποιο μέσα στο χειρουργείο μέχρι να βγει, αν αυτό το, αυτή η ώρα είναι πάρα πολύ ακριβή λόγω υλικών και τεχνολογίας, εμένα με ενδιαφέρει από την ώρα που θα μπει στο νοσοκομείο μέχρι να βγει, να είναι η, η πιο σωστή αντιμετώπιση και η φθηνότερη. Γιατί μιλάμε για φθηνότερη άμα πάμε παρακάτω στις λεπτομέρειες. Πριν πάμε στα οικονομικά του θέματος, θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Όταν λέμε ρομποτική ή επεμβατική την κάνει κάποιο ρομπότ, είναι κάτι αυτοματοποιημένο ή είναι ο γιατρό που έχει τον πρώτο ρόλο. Ναι, είναι ένα λάθο ορισμό, πιστεύω, ότι λέγεται ρομποτική. Στην ουσία ε, δεν υπάρχει αυτοματισμό, δεν υπάρχει αυτόματο τίποτα σε αυτόματο πιλότο ή οτιδήποτε. Ο χειρουργό είναι αυτό που κάνει όλα τα στάδια τη επέμβαση από την αρχή μέχρι το τέλο. Και για να δώσω να καταλάβει ο κόσμο. Κάνουμε κάτι μικρέ στο δέρμα και περνάμε κάτι σωληνάκια, τα οποία τα λέμε τροκάρ στο εσωτερικό του σώματο, τη κοιλιά. Διεχετεύουμε λίγο διοξίδι του άνθρακα σε ένα αέριο που απορροφάται και εκπέμπεται και εκπνέεται μετά. Και μέσα από αυτά τα σωρινάκια περνάμε τα εργαλεία μα, τα οποία είναι περίπου 5 χιλιοστά σε διάμετρο. Αφού λοιπόν έχουμε κόψει μόνο το δέρμα και αφού έχουμε κάνει αυτή την είσοδο των, των, των τροκάρα, όπως τα λέμε χωρίς να κόψουμε τους μυς ο χειρουργό κάθεται, τα ενώνει τα εργαλεία με του βραχίωνε του ρομποτικού, κάθεται στην κονσόλα και από εκεί μπορεί σε συνεργασία με τον χειρουργό ή του δύο χειρουργού που είναι δίπλα στον ασθενή, πάντα ω ομάδα, να κάνω την επέμβαση αυτή όλη. Αν ό,τι χιλιοστό κίνηση γίνεται, γίνεται από τον χειρουργό. Δεν υπάρχει κανένα αυτοματισμό. Και δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να γίνει αυτοματισμό στο μέλλον, γιατί ξέρω είστε πονηρό και θα με ρωτήσετε. Δεν θα γίνει αυτό, γιατί η ανατομία του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική. Την ώρα που χειρουργείται ο ασθενή, δεν είναι όλοι με 60 παλμού, άρα αλλάζει αυτό. Οι αναπνοές του δεν είναι πάντα σταθερέ, είναι αλλιώτε, ανάλογα με την αναισθησία και τον ασθενή. Επομένω, δεν θα μπορεί ποτέ ένας, ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή να κάνει όλα αυτά, αφού η ανατομία του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική. Πρέπει το ανθρώπινο μυαλό να καταλάβει τι συμβαίνει και να δώσει λύση. Και εδώ είναι η διαφορά. Χειρουργών με χειρουργών ανάλογα με τι δυνατότητε που έχουν. Μια και είπατε λοιπόν για το μέλλον, ήθελα να σα ρωτήσω αν η ρομποτική είναι το μέλλον ή είναι το παρόν. Και αν είναι το παρόν, τότε τι είναι το μέλλον. Το 5G που ακούμε πάρα πολύ, πώ θα βοηθήσει την εξέλιξη τη ρομποτική. Το 2000 τον ε, Νοέμβριο, όταν το FDA, που είναι α πούμε ο ΕΟΦ e της Αμερική, έδωσε έγκριση στο σύστημα Da Vinci για να χρησιμοποιείται για χειρουργικές επεμβάσεις, θεωρήθηκε το, η πρώτη επαφή του ανθρώπου με το ανθρώπινο σώμα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστού. Όλα αυτά άλλαξαν από τότε μέχρι τώρα σε βαθμό τέτοιο που να θεωρείται πολύ πολύ πιο ασφαλής η τεχνολογία και οι τεχνικές που έχουμε στα χέρια μας με την τεχνολογία αυτήν για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για το παρόν ότι είναι σίγουρα η κλασική χειρουργική που θα είναι πάντα η κλασική χειρουργική, είναι η λαπαροσκοπική με τις εξελίξεις της, αλλά κυρίως η ρομποτική, γιατί διευκολύνει πιο πολύ τους χειρουργούς και να εκπαιδευτούν και να τη χρησιμοποιήσουν εφόσον αναπαράγει την ανοιχτή χειρουργική, όπως είπαμε. Το παρόν λοιπόν για τα συνέδρια τουλάχιστον που γίνονται ανά την τα τελευταία 10-15 χρόνια συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο ποσοστό των, ε, ε, των θεμάτων που συζητάμε για τα, τις ρομποτικές τεχνικές. Το μέλλον σίγουρα θα εξελιχθεί σε πιο μικροσκοπικά εργαλεία, θα έχουμε άλλες δυνατότητες που θα μας έρθουν ε, από την ήδη μεγάλη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, θα μπορούμε πολύ πιο εύκολα να εκπαιδεύουμε, γιατρούς νεότερους μέσα από τους προσωμιωτές και μέσα από δυνατότητες τηλερομποτικής εκπαίδευσης όπως έλεγα νωρίτερα αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα πιθανότατα με το 5G που ελαχιστοποιεί την, το χρόνο μεταφοράς εικόνας σε βίντεο πια γιατί εμένα μου χρειάζεται το βίντεο όχι μια απλή εικόνα να είναι η μεταφορά εικόνα τόσο γρήγορη για να μπορώ την κίνηση που κάνω την ώρα που χειρουργώ να τη βλέπω ακριβώ την ίδια στο μόνιτορ. Άρα, αν αυτό σε χρόνο όπω φαίνεται πολύ σύντομο θα μα το δώσει η τεχνολογία για να μπορούμε να έχουμε τέτοιε δυνατότητε, πιστεύω ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά ακόμα και να μπορούμε εξ αποστάσεως να κάνουμε επεμβάσει. Θα είναι το επόμενο βήμα. Το πιο προηγούμενο θα είναι να επιβλέπουμε άλλους χειρουργούς, να εκπαιδεύουμε άλλους χειρουργούς και φοιτητέ και ειδικευόμενους και κυρίως να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι η τεχνολογία αυτή που μας πήρε στο διάστημα είναι εδώ για να τη χρησιμοποιήσουμε για το σώμα μας, για το να κάνουμε καλό στο σώμα μας. Αυτό είναι που εγώ πραγματικά βλέπω σαν αποτέλεσμα, το ότι βλέπω το, το, το άριστο αποτέλεσμα. Και θα τρέξει, εκεί θα πάει όλη η ιστορία, δεν θα αλλάξει από εδώ και μπρος. Αυτό είναι το παρόν είναι ρομποτική, το μέλλον είναι ίσως η τέλη ρομποτική χειρουργική. Να πάμε λίγο και στο κόστος. Την τελευταία φορά που ε, τα είχαμε ξαναπεί, ε, μάλλον από τότε έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα, μιας και η τεχνολογία εξελίσσεται. Ποιο είναι σήμερα το κόστος ε, για μια ρομποτική επέμβαση και αν τελικά είναι για λίγους ή αξίζει να είναι για πολύ περισσότερους. Κάθε 26 δευτερόλεπτα περίπου ξεκινάει μια ρομποτική επέμβαση ανά την ηφίλιο. Οπότε, οπότε καταλαβαίνετε τι αριθμό πια επεμβάσεων ρομποτικών γίνεται για όλα τα συστήματα, όχι μόνο για τη σκυλιά στα όργανα και για το θώρακα και για την καρδιά και για το επεμβάσει σε οριλά κτλ. Η, η τεχνολογία, επειδή μέχρι στιγμή και η έρευνα που είχε γίνει και που συνεχίζεται, αλλά και η κατασκευή αυτών των συστημάτων και τα εργαλεία τους έχουν κόστος, έχει κατηγορηθεί ότι είναι μια πολύ ακριβή τεχνολογία. Κάνω ένα παράδειγμα εδώ για να σας πω ότι πριν από 20 χρόνια το υπερηχογράφημα το θεωρούσα σούπερ σε σύγκριση με την απλή ακτινογραφία. Δεν ήθελα πια να κάνω απλή ακτινογραφία, δεν με βοηθούσε πιο πολύ το υπερηχογράφημα. Τώρα δεν με βοηθάει και το υπερηχογράφημα τόσο πολύ όσο με βοηθάει η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία σε πολλά τουλάχιστον θέματα της κοιλιάς. Αυτό τι σημαίνει, ότι το άλλο είναι πιο φτηνό από το άλλο που είναι πιο ακριβό, αλλά εμένα μου χρειάζεται η πληροφορία για να πάρω την απόφαση για να μπω στο χειρουργείο. Όταν λοιπόν θα μπω στο χειρουργείο και θα έχω την ακριβή τεχνολογία που ξέρω το κόστο ποιο είναι, δεν είναι ότι κάθε φορά αλλάζει, περίπου ξέρω πόσο θα μου στοιχήσει μία επέμβαση από την ώρα που την έχω προγραμματίσει. Εδώ θα πρέπει μετά να υπολογίσουμε ποιο είναι το χρηματικό, το οικονομικό όφελος για τον ασθενή και για την κοινωνία μας. Ανέμακτος κερδίζουμε χρήματα. Ανώδυνος δεν παίρνουν φάρμακα για τον πόνο, καταλαβαίνετε τι σημαίνουν αυτό, αλλά που είναι ναρκωτικά, κερδίζουμε χρήματα. Γρήγορη ανάρρωση που σημαίνει ελάχιστη παραμονή στο νοσοκομείο, πάλι κερδίζουμε. Επαναφορά στην καθημερινότητα που παλιά έλεγα στις διαλέξεις μου πάνε στη δουλειά γρήγορα, μου είπε κάποιο που παρακολουθούσε τον κύριο Κωνσταντινίδη, μην λέτε πάει στη δουλειά, πάει σπίτι γρήγορα. Ναι, πάει σπίτι γρήγορα και στη δουλειά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι παλιότερα, πάλι κερδίζουμε. Μετά έχουμε τι επιπλοκέ των ανοιχτών επεμβάσεων. Η κάθε τομή 20% πιθανότητα να κάνει κύλη. Ξανά χειρουργείο, ξανά εξετάσει, ξανά κόστο. Πάλι κερδίζουμε. Λοιμώξει. Είτε είναι μέσα στην κοιλιά, είτε είναι στο κοιλιακό τείχωμα. Κερδίζουμε χρήματα. Η πιθανότητα να χρειαστεί κάποιο ασθενής μετά από μια μεγάλη επέμβαση να πάει στη μονάδα εντατικής θεραπεία. Σα λέω ότι από τα δικά μα, τα προσωπικά μα εδώ δεδομένα των ασθενών μα, εκεί που παλιότερα θα πηγαίνανε 100 ασθενείς στη μονάδα για ένα βράδυ έστω, τώρα πάνε μόνο 4. Καταλαβαίνετε ότι γλιτώνουμε τεράστιο ποσοστό χρημάτων, είτε γιατί δεν πήγανε στη μονάδα που έχει τεράστιο κόστο, είτε γιατί δεν είχαμε τι επιπλοκέ όλων αυτών που συμβαίνουν σε μια μονάδα. Και πού να σταματήσει κανεί, ότι δεν έρχονται οι επισκέπτε να επισκεφθούν του ασθενεί γιατί δεν προλαβαίνουν, φεύγουν την άλλη μέρα. Επομένω, το όφελο στο οικονομικό έχει μετρηθεί. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά χρειαζόμαστε ακόμα πολλές μελέτες για να αποδείξουμε το αυτονόητο. Και Εκεί φυσικά υπάρχει ένα θέμα, γιατί, όπως ξέρετε, πολλοί το θεωρούν πάρα πολύ ακριβό, ενώ στην ουσία είναι πιο φθηνό. Ενώ στην αρχή ήταν α, λίγο δύσπιστε, να το πω έτσι, οι ασφαλιστικέ εταιρείε, φαίνεται πω σιγά σιγά αρχίζουν και καταλαβαίνουν τα ωφέλη τη ρομποτική. Ε, Πού βρίσκεται αυτή η συνεργασία, Αν έχετε μία εικόνα να μα πείτε, και γιατί πιστεύετε ακόμα είναι κάποιε εταιρείε δύσπιστε προ την κάλυψη αυτών των χειρουργείων. Έχω πιστεύω καταλάβει ότι. Από ό,τι συνέβαινε πολύ παλιότερα, τώρα είναι πολύ πιο ελαστικέ οι ασφαλιστικέ εταιρείε, βλέποντα όχι μόνο τα πλεονεκτήματα των τεχνικών αυτών, αλλά και την απέτηση των ασφαλισμένων πελατών τους, που η επιλογή του είναι πολλέ φορές οι νέε τεχνικέ με τι νέε τεχνολογίε. Η δυσκολία που έχουμε εμεί οι γιατροί, είναι όταν ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα στα χέρια μας με, τις, εννοώ με, τα, με τα καινούργια μηχανήματα και εργαλεία θα είναι καλύτερο και εκεί υπάρχει ένα ε, τείχος ίσως πολλές φορές από τις ασφαλιστικές εταιρείες που δεν καλύπτουν τις ρομποτικές επεμβάσεις. Και εκεί δεν έχουμε και πολύ εύκολη δικαιολογία. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πω σε κάποιον, ξέρει τι, άμα δεν σε καλύπτει η ασφάλειά σου, θα σε κάνω ανοιχτά ή λαπαροσκοπικά. Όπω είπατε, η εμπειρία μου στη λαπαροσκοπική είναι τεραστία. Όταν όμω ξέρω ότι θα είμαι πιο ασφαλή και θα πρέπει να το τονίσω αυτό στον ασθενή με τη ρομποτική τεχνική, αυτό είναι θέμα κατανόηση από την ασφαλιστική αγορά. Και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρό, Πιο πολύ θα γίνει αντιληπτό γιατί είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο ελληνικό και μην το πάρουμε και πούμε ότι ναι, οι ελληνικέ ασφαλιστικέ εταιρείε έχουν θέμα. Είναι γενικότερο το θέμα. Και επειδή είμαι γραμματέα τη Παγκόσμια Εταιρεία Ρομποτική Χειρουργική και είμαι και governor, δηλαδή κυβερνήτη του Αμερικανικού Κολεγίου Χειρουργών για την Ελλάδα και παρακολουθώ πάρα πολύ στενά τα δεδομένα τα διεθνή. Ε, βλέπω ότι αλλάζουν πολλοί απόψεις και κυρίως οι ασφαλιστικές εταιρείες αυτό που ίσως θα πρέπει να κάνουν να επιλέγουν αν είναι δυνατόν ή τα νοσοκομεία ή τους γιατρούς στους οποίους θα δίνεται η δυνατότητα λόγω της εμπειρίας και των γνώσεων που έχουν να καλύπτουν τις επεμβάσεις όταν γίνονται ρομποτικές. Είναι δύσκολο αυτό το θέμα, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ε, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρεθεί και σε αυτό το θέμα μια λύση που να είναι ικανοποιητική για όλους και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουν το πρόβλημα το σοβαρό. Και άμα θέλετε θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο θα μετρήσει ίσως για να ενισχύσει και αυτά που σας λέω. Έρχεται ένας ασθενή στο γραφείο μου και έχει χαμηλά στο ορθό ένα πρόβλημα με έναν όγκο που είναι σε μικρή απόσταση από το δακτύλιο και έχω λίγα εκατοστά για να φτάσω εκεί, να κόψω, να πάω στο πάνω μέρος, να κόψω εκεί που πρέπει, να αφαιρέσω όλους τους λεφαντένε και στη συνέχεια να φέρω το πάνω μέρος, να το ελευθερώσω από πάνω ψηλά να το κατεβάσω, για να κάνω επανασύνδεση του εντέρου που λέγεται αναστόμωση. Αυτό με την ανοιχτή και τη λαπαροσκοπική πολλές φορές είναι αδύνατον. Άρα καταλήγει ο ασθενή με μόνιμη παραφύσιν έδρα. Ενώ στη ροποτική μου δίνεται η δυνατότητα να φτάσω μέχρι εκεί που πιστεύω ότι είναι το ασφαλές και να ενώσω το ένα με το άλλο και να κάνω επανασύνδεση, αναστόμωση. Αυτό δεν είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα της ρομποτικής, όπως είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα αυτοί που έχουν διαφραγματοκύλες και έχει ανέβει το στομάχι πάνω από το διάφραγμα, πίσω από την καρδιά και εγώ μπορώ να μπω ρομποτικά να το επαναφέρω στη θέση του και να λύσω το πρόβλημα που έχουν αυτοί οι ασθενείς και με τα συμπτώματα Εκπιέσει πίσω από την καρδιά και στους πνεύμονες, αλλά και από την παλινδρόμηση. Και να μην χάσει αγώνα αίμα ο ασθενή, να μείνει ένα βράδυ στο νοσοκομείο, να γυρίσει σπίτι του, να μην χρειάζεται φάρμακα, τα οποία φάρμακα του δημιουργούν πολλές επιπλοκές, και κυρίως να μην κινδυνεύει από μια εισρώφηση. Όλα αυτά πώς θα τα μετρήσουμε, οικονομικά, ε, ουσιαστικά. Αύριο έχω να κάνω μια κυρία που είναι 85 ετών, που είναι όλο το στομάχι στο θώρακα. Και η ασφάλεια τη έχει βγει. Εγώ δεν σου καλύπτω την επέμβαση. Δεν την καλύπτω, δεν καλύπτω ρομποτικά την επέμβαση τη διαφραματοκύλη. Και εγώ τη λέω δεν θα σε χειρουργήσω με τέτοιο πρόβλημα διαφορετικά γιατί πρέπει να κάνω τομή στην κοιλιά και στο θώρακα. Άρα να ανοίξω το θώρακα και την κοιλιά, θωρακοκυλιακή τομή για να δημιουργήσω τι συνθήκε να φέρω το στομάχι στη θέση του και να το διορθώσω το πρόβλημα ενώ μπορώ με τέσσερι τομέ ρομποτικέ να τη το φτιάξω και την επόμενη μέρα να πάει σπίτι, δηλαδή στη θέση μου. Νομίζω ότι ένας ασθενής ο οποίος γνωρίζει τα ωφέλη της ρομποτικής θα άκουγε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον μια ασφαλιστική να μπορεί να του καλύψει μια τέτοια επέμβαση. Να πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το εξή. Όταν ξεκίνησε ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, ένας από τους στόχους που είχε όπως μας είπε και σε μια πρόσφατη συνέντευξη ο κύριος Αποστολόπουλο, ήταν να μπαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο στο αεροπλάνο οι ελληνε ασθενείς. Πόσο βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση η ρομποτική χειρουργική σήμερα. Με μεγάλη χαρά και τιμή για μένα και για τον όμιλό μας, ε, σας αναφέρω κύριε, ε, κύριε Σπύρο ότι η τεχνολογία αυτή που μπήκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από το 2006 πρώτο, νοσοκομείο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη δική μας την ομάδα να προτασταθεί σε αυτό το τομέα, όπως ξέρετε, έκλεισε τις πόρτες και των αεροπλάνων και οποιονδήποτε ταξιδιωτικών μέσων προς το εξωτερικό, διότι για τη ρομποτική χειρουργική έχουμε κρατήσει ε, τη θέση μας στη πρώτη ακριβώς σειρά, συμμετέχοντας και στις εφαρμογές και στις εξελίξεις και αυτό το δείχνουν οι εταιρείε που έχουν σχέση με τη ρομποτική τεχνολογία και τα λαπαροσκοπικά εργαλεία και μηχανήματα, όπως η συγκεκριμένη που μας έδωσε τη τιμητική αυτή διάκριση, και δεν έχει λόγο να πάει κανείς στο εξωτερικό για μια επέμβαση ρομποτική, από την ώρα που εδώ εφαρμόζεται και σε όλες τις ειδικότητε, όχι μόνο στη δική μου την γενική χειρουργική, στην ορολογία, κανένα λόγο να πάει πουθενά. Σε επεμβάσει που έχουν σχέση με την οριλά, με θώρακα κτλ., όλε οι επεμβάσει γίνονται στην Ελλάδα. Επομένως, mm -hmm. το ότι το ιατρικό από το 1984 που ξεκίνησε, έδωσε το σήμα να κλείσουν οι πόρτες των αεροπλάνων για να μην φεύγουν οι ασθενείς μας στο εξωτερικό, τότε για την καρδιά και πολλά άλλα, τώρα αυτό που έχουμε δει είναι κάτι άλλο που θα σας αρέσει. Μόλις σας το πω, νομίζω το ξέρετε κιόλα. Όχι μόνο έχουμε ασθενείς από το εξωτερικό που έρχονται και τους χειρουργούμε. Αυτό είναι σε καθημερινή βάση σχεδόν. Έχουμε γιατρούς που έρχονται να μας δουν, να δούνε τις τεχνικές μας και να τις εφαρμόσουν οι ίδιοι. Έχουμε συνεχή σεμινάρια τύπου webinars με ζωντανές μεταδόσεις χειρουργείων που εκπέμπουμε σε διάφορα μέρη του κόσμου κατ' επίκριση από εκεί που θέλουν, από διάφορα πανεπιστημιακά κέντρα για να εκπαιδευτούν στη ρομποτική, που αυτό για μας είναι μεγάλη τιμή. Έχουμε πολλές φορές επιβλέψει άλλους χειρουργούς σε άλλα μέρη του κόσμου, είτε είναι στην Ευρώπη ή στην Αγγλία, που είναι τεράστια τιμή για μένα να επιβλέπω τους Άγγλους να χειρουργούν και να ξεκινούν με δική τους πρόσκληση. Έχω επιβλέψει προσωπικά όλο το πρόγραμμα της Ρουμανίας, και το πανεπιστημιακό και το στατιωτικό, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, πολλά νοσοκομεία της Ελλάδας, προσκλήσει συνεχώ από διάφορα άλλα μέρη του κόσμου και τώρα ξεκινάμε από το μηδέν την Ουγγαρία. Ήταν εδώ πριν από λίγε μέρε οι καθηγητέ από το Semmelweis University και μια ομάδα μεγάλη γιατρών που θα ξεκινήσουν ρομποτική χειρουργική στο κράτο του και θα του επιβλέψουμε, θα του εκπαιδεύσουμε και θα του δώσουμε τα φώτα μα εμεί. Αυτό για μένα είναι τεράστια τιμή, τεράστια χαρά και δύναμη για να συνεχίσουμε το έργο μας. Κλείνοντα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ήθελα να ρωτήσω τώρα και πώ οι νέοι γιατροί ενδιαφέρονται για να μάθουν αυτέ τι νέε μεθόδου και την ρομποτική χειρουργική. Όλοι οι γιατροί που θέλουν να κάνουν χειρουργικέ ειδικότητε είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι και θέλουν να εκπαιδευτούν στι νέε τεχνικέ. Το πρόβλημα είναι βέβαια ότι δεν υπάρχουν πολλά κέντρα δυστυχώ ακόμα που να εκπαιδεύουν, είναι ελάχιστα στον κόσμο. Ε, εμείς Εμεί εδώ προσφέρουμε ό,τι τεχνογνωσία έχουμε στα χέρια μας ε, σε όσους μας το ζητήσουν. Έχουμε συνεχή επαφή με τους φοιτητές, οι οποίοι πολλοί εξ αυτών θα κάνουν χειρουργικές ειδικότητε και όπως ξέρετε μεταδίδουμε ζωντανά επεμβάσεις και πολλές φορές σε τρισδιάστατη εικόνα στα συνέδριά τους που πολλές φορές μαζεύουν πάνω από 2.000 φοιτητές. Έχουμε κάνει τέτοιες παρουσιάσεις. Έχουμε αρκετού ειδικευόμενου που έρχονται μόνοι του. Δεν του στέλνει το πανεπιστήμιο, δεν του στέλνει η χειρουργική εταιρεία, δεν του στέλνει κανεί. Μόνοι του έρχονται και παρακολουθούν και πολλοί εξ αυτών κάποια στιγμή αφού εκπαιδευτούν σε εμά, πάνε σε άλλα κέντρα να δουν και διαφορετικέ επεμβάσει από άλλε ειδικότητε και γίνονται μετά οι χειρουργοί οι οποίοι θα συνεχίσουν τη ρομποτική χειρουργική. Επομένω και βλέπουμε ασθενεί και του εφαρμόζουμε τι νέε τεχνικέ και διδάσκουμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις συμμετέχοντας σε αυτές και βέβαια όταν έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο τέτοιο το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι επανεκπαιδεύεσαι και εγώ συνεχώ επανεκπαιδεύομαι και ξέρετε υπάρχει ένα ποίημα που λέει όσα βουνάκια να ανεβείτε από τις κορφές τους θα αγναντέψετε άλλες κορφές ψηλότερες μια άλλη πλάση ξελογιάστρα και στην κορφή σε αυτά στη τη ψηλότερη πάλι θα καταλάβετε πως βρίσκεστε κάτω από όλα τα άστρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μοιραστήκατε μαζί μα. Νομίζω ότι αξίζει ο κόσμο να μάθει περισσότερα για την ρομποτική, για τι δυνατότητε που δίνει, για το ποιε είναι οι επεμβάσει που μπορούν να γίνουν μέσω αυτή. Ε, Κανονικά θα ήθελα πάνω από 5 λεπτά για να πω όλου του τίτλου που έχετε. Οπότε θα παραπέμψω τον κόσμο να μπει είτε στο site μα, στο NextDeal, είτε στο δικό σα το kconstantinidis.com. Καλά το είπα. Για να μάθει περισσότερα. Και να κλείσω εγώ με το ότι είστε ο κορυφαίο ρομποτικό χειρουργό στον κόσμο. Είναι μια, μια διάκριση που τιμά και την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ.